Το κόμμα μας στα Χανιά ανεβαίνει συνολικά στον ομό από 7,2% που είχε στις εκλογές του Μαΐου σε 8,3%. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι την τελική ενσωμάτωση, ο απόλυτος αριθμός των ψήφων που είχαμε κατακτήσει την προηγούμενη φορά θα πέσουν ξανά στο ΚΚΕ με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Συγκεκριμένα το ΚΚΕ ανεβάζει πολύ τα ποσοστά του 1,5 μονάδα στο Δήμο Χανίων, ειδικά σε εργατικές λαϊκές γειτονιές του Αγιάννη, της Νέας Χώρας, των Παθιανών, του Κουμπέ, εκεί που αναπτύχθηκαν αγώνες το προηγούμενο διάστημα. Έχει αύξηση του ποσοστού του κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο Δήμο Αποκορώνου. Κρατάει τα ποσοστά του στην Κάτανο και στον Πλατανιά και ανεβαίνει μία ποσοστιαία μονάδα σε Κάτανο και Σφακιά. Συγγνώμη, σε Πλατανιά και Κίσαμο κρατάμε το ποσοστό μας. Σύντροφοι και φίλες και φίλοι, το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό. Δείχνει ότι για δεύτερη συνεχόμενη εκλογική μάχη ένας κόσμος που συμπορευτήκαμε το διάστημα εκφράζει τη συμπόρευσή του με το κόμμα μας. Είναι ο κόσμος που όλη την προηγούμενη τετραετία είδαμε στους μεγάλους εργατικούς αγώνες για την υπεράσπιση του Οκταώρου. Είναι οι συμπορευόμενοι που δώσαν μαζί τη μάχη για δωρεάν υγεία, παιδεία, τη μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μάχη για την προστασία του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών, των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται δεν εκλέγουμε βουλευτή στα Χανιά οφείλεται στο καλπονοθευτικό σύστημα που πήγε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εφαρμόσει σε αυτές τις εκλογές. Παρόλα αυτά, τις δυνάμεις μας την επόμενη μέρα είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα τις καταθέσουμε στην αντεπίθεση του λαού μας μπροστά στην αντιλαϊκή επέλαση που σχεδιάζεται με 350 προαπαιτούμενα του νέου μνημονίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ουσιαστική σύμπλευση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ που το προηγούμενο διάστημα ψήφιζε το 50% των νομοσχεδίων της ΝΟΥΔΟΥ όσο και του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το 70%. Η διαφορά μας είναι ότι έχουμε πίστη από τους υπόλοιπους. Η διαφορά μας είναι ότι έχουμε πίστη στον ελληνικό λαό, στο χανιώτικο λαό, ότι με την εργάνωσή του μπορεί να βάζει εμπόδια, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω και μπορεί να αντιμετωπίσει αποφασιστικά στο δρόμο, στο χώρο δουλειάς, στο σχολείο, στη γειτονιά, σε κάθε χωριό, όλους τους φασίστες που μπορεί να εμφανιστούν με όποιο προσωπείο και αν εμφανιστούν. Είμαστε σίγουροι ότι ο λαός μας θα τιμήσει την ιστορία των παππούδων μας και θα τους απομονώσει όπου και αν σταθούν. Όσο προσπαθούν οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι να τους εξοπλίσουν, να τους προωθήσουν σαν δύναμη κρούσης απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Είμαστε σίγουροι ότι θα απομονωθούμε, ότι θα απομονωθούνε και ότι θα δώσουμε τη μάχη το επόμενο διάστημα αυτές οι συμπορευόμενες δυνάμεις να γίνουν αποφασιστική δύναμη κρούσης σε κάθε χώρο που παρεμβαίνουν οι κομμουνιστές. Το αποτέλεσμα, σύντροφοι, σε μεγάλες εκλογικές περιφέρειες που συγκεντρώνεται η εργατική τάξη είναι πολύ θετικό και δίνει ελπίδα και δύναμη για τους αγώνες που έχουμε την επόμενη μέρα. Να πω χαρακτηριστικά ότι φαίνεται στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας, στον Ασπρόπυργο, το ΚΚΕ να είναι δεύτερο κόμμα. Φαίνεται ότι σε περιοχές στα Χανιά που συγκεντρώνεται η εργατική τάξη μέσα στους χώρους δουλειάς, η εκλογική επιρροή του κόμματός μας είναι πολύ μεγάλη. Αυτό, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη και μια ευθύνη για όλους μας την επόμενη μέρα να βρούμε αυτό τον κόσμο και να δώσουμε νίκες τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο. Γιατί και σε αυτή την εκλογική περίοδο, τη σύντομη, από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, οι βουλευτές του ΚΚΕ ήταν εκεί που γινόταν εξώσεις σε λαϊκά νοικοκυριά,
που σώθηκαν 13 σπίτια στην Αττική από τα κοράκια και τα φαντς, ήταν στην αφικοεπασκευαστική ζώνη στο Πέραμα που κατακτήθηκε συλλογική σύμβαση εργασίας και τα μέτρα προστασίας που πρότεινε το συνδικάτο εκεί μετά από το θανατηφόρο ατύχημα. Και εδώ στα Χανιά είμαστε σίγουροι ότι η κομματική οργάνωση θα βρεθεί δίπλα στους εργαζόμενους των ξενοδοχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους που διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση, γιατί υπερασπίστηκαν το οχτάωρο και την κλαδική σύμβαση εργασίας. Είμαστε σίγουροι ότι η κομματική οργάνωση θα βρεθεί δίπλα στους μικρούς και μεσαίους αυτοαπασχολούμενους που δίνουν μάχη για να δουλεύουν 5 μέρες τη βδομάδα, για να σωθεί η κυριακάτικη αργία, για να προστατευτεί το εισόδημά τους. Είμαστε σίγουροι ότι η κομματική οργάνωση στα χωριά του νομού μας θα δώσει περήφανη απάντηση στα μπλόκα της αγροτιάς απέναντι στην επίθεση που σχεδιάζεται στο εισόδημα των μικρών, των μεσαίων αγροτών. Την επόμενη μέρα είμαστε σίγουροι ότι όλοι μας θα δώσουμε μεγαλύτερο ακόμα πείσμα και αποφασιστικότητα ώστε αυτή η συμπόρευση να εκφραστεί και στα ψηφοδέλτια των δημοτικών περιφερειακών εκλογών που πρέπει να τα καταθέσουμε μέχρι 31 Αυγούστου. Ήδη τα μηνύματα που έρχονται είναι ενθαρρυντικά. Κόσμος που προέρχεται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους από το ΚΚΕ συμπορεύεται και δείχνει διάθεση να βοηθήσει το κόμμα μας, τους εκλεγμένους μας, να δυναμώσουμε τη φωνή μας σε κάθε Δήμο και στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε, δίνουμε τη μάχη και για την οικονομική ενίσχυση του κόμματός μας, γιατί εμείς δεν έχουμε χορηγούς, εφοπλιστές και τραπεζίτες. Υπάρχει και ένα κουτί ενίσχυσης, όποιος μπορεί εδώ να συνεισφέρει, και να οργανώσουμε ένα πλατή πολιτικό άνοιγμα από Τρίτη, ώστε να πιάσουμε κάθε χωριό, κάθε γειτονιά και κεντρικές εκδηλώσεις και στους δήμους περιφερειακούς, και για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος, αλλά και για να συζητήσουμε με το λαό των Χανίων τα συμπεράσματα από τις δύο απανωτές εκλογικές μάχες που δώσαμε. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους. Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων είναι περήφανη για το κομματικό της δυναμικό, για τα μέλη και τα στελέχη της ΚΝΕ, και είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη μέρα θα βρεθούμε ακόμα πιο ενισχυμένοι και από καλύτερες θέσεις θα παλέψουμε για την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, στον πόη των ονείρων μας και στον πόη των ανθρώπων.